Καθημερινά δέχονται παράπονα οι λογιστές και οι οικονομολόγοι από τους πελάτες τους για το My Data, όπως τονίστηκε, δυσκολεύονται να προσαρμοστούν οι επιχειρηματίες, ενώ λένε πως στο σύστημα υπάρχουν και τεχνικές δυσκολίες. Δεχόμαστε λοιπόν από τις επιχειρήσεις και από τα μέλη μας όλα αυτά τα τεχνικής φύσεως θέματα για την δυσλειτουργία και τις ασφυκτικές πιέσεις της νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, για τα My Data, τα οποία τα τελευταία 2 χρόνια ασχολούμαστε, υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα τα οποία τα έχει να αναδείξει και είναι ενήμερος και ο Υπουργός κ. Χατζηβάκης, αλλά και ο Διοικητής της ΑΒΑΕ, ο κ. Πιτσιλής. Το Οικονομικό Επιμελητήριο ζητά με επιστολή του προς τους αρμόδιους για τα ψηφιακά βιβλία του My Data να δοθεί παράταση 2 ετών ακόμα. Να εφαρμοστεί ο νόμος των My Data, ας το πούμε λίγο πιο λαϊκά, διότι πρόκειται για δεύτερα βιβλία. Μέχρι τώρα έχουμε τα βιβλία των ΕΛΟΠΟΥ, τα λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων, έχουμε τα φορολογικά και τώρα έχουν προστεθεί και τρίτα τα βιβλία των My Data, και μάλιστα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μια κείμενη νομοθέτηση έτσι ώστε να διασφαλίζει και τον επιχειρηματία όταν αυτά δεν εφαρμόζονται σωστά. Άρα λοιπόν μιλάμε για ψηφιακά βιβλία, για ηλεκτρονικά βιβλία όπως το λέμε, τα οποία όμως το σύστημα από την πλευρά της ΑΒΕ δεν λειτουργεί σωστά και δεν έχουν δοθεί σαφές απαντήσεις σε μικροπροβλήματα που υπάρχουν. Και άρα λοιπόν έχουμε δει ακόμη και από την φορολογική διοίκηση στην ΑΒΕ, δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών, να κάνει ελέγχους με βάση αυτά τα βιβλία και να επιβάλλονται πρόστιμα. Όπως τονίστηκε, ακόμα και οι πιο έμπειροι οικονομολόγοι δυσκολεύονται πολλές φορές να το χειριστούν. Είμαστε συνηθισμένοι και είναι μέσα στην καθημερινότητά μας το ίντερνετ, το κινητό και όλα αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε με επιτυχή τρόπο και να μην γίνουν λάθη. Όπως επισημάνθηκε, η όποια δυσλειτουργία του My Data δεν θα έπρεπε να επιβαρύνει τον λογιστή ή τον επιχειρηματία και τα συγκεκριμένα ζητήματα που ανακύπτουν δεν μπορούν να επιληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο.